Την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδηλίνη προκάλεσαν σήμερα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ασκήθηκε δίωξη στη 19χρονη κοπέλα, θύμα τράφικινγκ του αστυνομικού Μαστροπούτης. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η κοπέλα διώκεται με βάση ανώνυμη καταγγελία, κατηγορούμενη διότι εκδιδόταν με αμοιβή, χωρίς να κατέχει το απαιτούμενο πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος και χωρίς να υποβάλλεται στους σχετικούς ιατρικούς ελέγχους. Το γεγονός προκαλεί πλήστες όσες απορίες, με δεδομένο ότι την επίμαχη περίοδο η 19χρονη ήταν εχμάλωτη του προαγωγού αστυνομικού, ο οποίος την εξέδιδε και την κακοποιούσε. Πάμε να δούμε το θέμα αυτό. Πάμε να συνομιλήσουμε με τη δικηγόρο, την Αντωνία Λεγάκη. Κυρία Λεγάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, επιτρέψτε μου παρακαλώ να σας διορθώσω μόνο ως προς το εξής. Η κινητήριος δύναμη της δίωξης δεν ήταν ανώνυμη καταγγελία, ήταν η μήνυση του αστυνομικού που έχει καταδικαστεί για εμπορία ανθρώπων κατ' επάγγελμα, ο οποίος τη μήνυσε γιατί εκδιδόταν χωρίς πιστοποιητικό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο να το δούμε αυτό, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα που γεννώνται, έτσι. Δηλαδή, από τη μία προσπαθείς να δεις τι έχει γίνει τόσο καιρό, που έχει φτάσει αυτή η υπόθεση, αν η κοπέλα αυτή έχει βρει τα βήματά της, τα πατήματά της, αν έχει επανέλθει η ζωή σε μία κανονικότητα, αν είναι εύκολο αυτό να συμβεί, σε ποιο βαθμό έχει εξελιχθεί η δίωξη που αφορά τον αστυνομικό, και ξεφυλίζεις μία εφημερίδα, ανοίγεις ένα site και πέφτεις επάνω στην είδηση αυτή. Πώς είναι δυνατόν η εισαγγελία? Okay, υπάρχει μια καταγγελία. Δεν υπάρχει μια λογική προτού προχωρήσει σε μια κλίση για κατάθεση στη βάση της λογικής πλέον να το διαχειριστείς αυτό? Να, βάζοντας πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα το γεγονός ότι το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας πριν από ένα χρόνο και κάτι καταδίκασε το συγκεκριμένο αστυνομικό που υποβάλλει τη μήνυση για εμπορία ανθρώπων κατ' επάγγελμα, όχι μια φορά, όχι δηλαδή μόνο για αυτή την κουβέλα. Από εκεί και πέρα έρχεται μια δικογραφία σε έναν εισαγγελέα η οποία περιέχει κάποια μηνύματα, ένα τμήμα της δικογραφίας της προηγούμενης. Δεν μπορώ να δώσω εγώ τις απαντήσεις για λογαριασμό της εισαγγελίας. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πραγματικά είναι μνημείο αυτό, είναι μνημείο ντροπής για το θεσμό. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι μνημείο ντροπής για το θεσμό αυτό. Το θύμα του τράφικινγκ δεν μπορεί να δικαιωθεί, το είπε η συνάδελφός μου, η κυρία Δήμητρα Κεραμιδά, δεν μπορεί να δικαιωθεί ούτε μετά από τη δικαίωσή του. Και ξέρετε, το πιο σημαντικό ακόμα και από αυτό είναι το ότι υπάρχουν δεκάδες, σίγουρα το ξέρουμε όλοι και ας μην το λέμε δυνατά, δεκάδες άλλα κορίτσια εχμάλωτα. Αυτά τα κορίτσια παίρνουν σήμερα το μήνυμα, κοίτα μη μιλήσεις, μη μιλήσεις γιατί αυτό το κορίτσι κατηγορείται. Αυτό το κορίτσι, σε αυτό το κορίτσι ο εισαγγελέας άρχισε δίωξη. Και ξέρετε, το γεγονός ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, επειδή είδε το δημοσίευμα, ρώτησε, δεν λέει και πάρα πολλά. Γιατί η δίωξη ισχύει, το κορίτσι θα δικαστεί και σε κάθε περίπτωση εμείς υποτίθεται ότι θέλουμε θεσμούς που να λειτουργούν χωρίς να χρειάζεται η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να έρθει να ρωτήσει. Mm-hmm. Θέλουμε να λειτουργεί ο θεσμός. Εδώ τι έχει, έλεγα εκεί, λειτουργεί. Φαντάζομαι ότι, okay, εσείς είστε δικηγόρος, είναι το επάγγελμά σας αυτό. Από την άλλη, η κοπέλα, η 19χρονη στην οποία αναφερόμαστε, δεν ξέρω που βρίσκεται σήμερα, δεν ξέρω τι κάνει, δεν ξέρω αν έχει ορθοποδήσει και αν το έχει όλο αυτό αφήσει πίσω της και ψυχολογικά στέκει ως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βρει πλέον τα πατήματά του, όπως είπα και πριν. Όταν άκουσε αυτή την κλίση, πώς αντέδρασε? Καταρχήν τρομοκρατήθηκε. Οφείλω να σας πω ότι αυτό το κορίτσι από τη μία προσπαθεί να βρει τα βήματά του, δηλαδή δουλεύει, ζει κάπου στην Αθήνα, κάπου λέω, γιατί όχι ότι θα έδινα και τη διεύθυνσή της στην τηλεόραση, αλλά έχει σημασία να πούμε ότι αυτό το κορίτσι κρύβεται. Αυτό το κορίτσι έκανε πολλούς μήνες να καταλήξει σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση, την οποία δεν θέλει να τη δίνει πουθενά, και εμείς δεν θέλουμε να τη δίνει πουθενά, γιατί δεν εμπιστευόμαστε τελικά φυσικά ούτε καν τις αρχές. Δεν μπορούμε. Αυτό το κορίτσι λοιπόν, ενώ ο αστυνομικός
που καταδικάστηκε για εμπορία ανθρώπων κατ' επάγγελμα, το λέω για να το θυμόμαστε και να μην το ξεχνάμε. Κυκλοφορεί ελεύθερος, τιμηνή και ο εισαγγελέας πραγματικά εξυπηρετεί τους σκοτεινούς σκοπούς αυτής της μήνυσης, το κορίτσι αυτό κρύβεται, εργάζεται και την ώρα που κάνει 5 βήματα μπροστά να ξεχάσει τον εφιάλτη, έρχεται η εισαγγελία να της το θυμίσει ότι όπου και να πας, αυτό θα σε βρει. Το κλητήριο πήγε στην... Με συγχωρείτε, αλλά έχει σημασία αυτό. Το κλητήριο πήγε στην ίδια. Η κλήτευση πήγε στην ίδια. Βεβαίως, βεβαίως. Η διεύθυνσή της είναι γνωστή στις αρχές, λοιπόν, έτσι. Φυσικά η διεύθυνσή της είναι γνωστή στις αρχές. Φυσικά είναι γνωστή στις αρχές. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι είναι η διεύθυνσή της γνωστή στις αρχές, αλλά οι αρχές δεν έκαναν τίποτα για να εξετάσουν την αλήθεια αυτής της μήνυσης, τη βασιμότητα, όχι την αλήθεια. Ας τη βρει την αλήθεια. Καλά, αυτό είναι θέμα εισαγγελίας, δεν είναι θέμα των αρχών ευρύτερα. Δηλαδή η εισαγγελία θα έπρεπε να ζυγίσει αν αυτό έχει ένα ειδικό βάρος να για ελέγξει. Να συνεχιστεί ή αν θα έπρεπε εν τη γενέση του να τελειώσει εκεί. Και όχι μόνο, ξέρετε κάτι. Την ώρα που ξεκινάει μία διαδικασία, προδικασία το λέμε εμείς, ανοιχνεύονται οι αποχρώσεις ενδείξεις. Εδώ ποιες αποχρώσεις ενδείξεις είδε ο εισαγγελέας αν είδε για να στείλει αυτό το κορίτσι στο ακροατήριο? Ποιες αποχρώσεις? Και ένα τελευταίο για να το κλείσουμε με αυτό. Η δίκη αυτή τελικώς θα διεξαχθεί πότε? Στις 26 του Φλεβάρι, τη Δευτέρα. 26 Φεβρουαρίου, μάλιστα. Θα το παρακολουθήσουμε, με ενδιαφέρον θα το παρακολουθήσουμε. Είναι το τελευταίο σκέλος αυτής της δικαστικής... Δεν είναι το τελευταίο σκέλος, γιατί σήμερα ήταν το εφετείο της βασικής δίκης του τράφικινγκ της Ηλιούπολης, το οποίο αναβλήθηκε για 18 Σεπτεμβρίου του 2024. Άρα, με έναν τρόπο επίσης βολικό, είχαν μπει και όλα μαζί. Δεν θέλω να λέω, εγώ δεν είμαι καθόλου οπαδός των σεναρίων, αλλά να πως βγαίνουν τα πράγματα και πέφτουν μαζί γύρω-γύρω. Τα παράδοξα με τα κανονικά. Κύριε Αλεγάκη, ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σας στο Δελτίο. Θα σας το παρακολουθήσουμε και τη Δευτέρα που μας έρχεται, 26 Φεβρουαρίου, το θέμα αυτό.